Μόλις τελείωσε το παιχνίδι Άρης Φιλατών Αλεξάνδρεια 2-0. Έχουμε μαζί μας τον προπονητή του Άρη Φιλατών, τον Δημήτρη Μουρούζη. Δημήτρη, σήμερα πήρες μια πολύτιμη νίκη και ανέβηκες βαθμολογικά πολύ καλά. Ναι, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Περιμέναμε ένα δυνατό αντίπαλο και όπως έγινε. Μια καλή ομάδα, ήξερε τι ζούμε στο γήπεδο. Στην αρχή δεν μπήκαμε καλά. Όσο πέναγε ο χρόνος όμως και οι δυνάμεις και όλα ήρθαν έτσι όπως θέλαμε. Μπόρεσα και βάλαμε ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Στο τέλος του παιχνιδιού βάλαμε ένα γκολ. Νομίζω ότι η νίκη ήταν δίκαιη. Άρα δεν έχω να πω κάτι άλλο. Το μόνο που έχω να πω είναι συγχαρητήρια στα παιδιά. Σε κάθε παιχνίδι ήταν καλύτερο σε αυτό. Τρεις βαθμοί. Συνεχίζουμε. Έχουμε δύσκολο πράγμα στη συνέχεια. Για εκτός έδρας παιχνίδι, δύο εκτός έδρας παιχνίδια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που πάντα είναι κοντά μας και μας παραστέκεται. Συνεχίζουμε την προπόνησή μας και το επόμενο παιχνίδι για να πάμε πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και πάλι συγχαρητήρια στον Άρη Αλεξάνδρειας, μια πολύ καλή ομάδα και τους εύχομαι ό,τι καλύτερο. Έγινε Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ και εύχομαι τα καλύτερα για την ομάδα σου. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε στο γήπεδο Φιλατών. Έχω μαζί μας τον Δημήτρη Μπίζο, τον προπονητή της Αλεξάνδρειας. Δημήτρη, σήμερα έχασες, εγώ πιστεύω, από ένα άτυχο γκολ. Ναι, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Σε μια έδρα που και πολύ κόσμο, όπως είδατε και εσείς, είχε σήμερα. Οι γηπεδούχοι γέμισαν το γήπεδο. Και σε ένα γήπεδο πλαστικό και κακό πλαστικό, όπου εμείς δεν είμαστε συνηθισμένοι να παίζουμε. Ήρθαμε εδώ. Μελετήσαμε το παιχνίδι όλη την εβδομάδα. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί στο πρώτο ημίχρονο. Ήμασταν καλύτεροι τον αντίπαλο. Είχαμε ευκαιρίες με το Λίτσε του τέτα τέτ να κάνουμε το 0-1, δεν τα καταφέραμε. Ο Βλάχος ένα σουτ το απέξω από τον φύλακα. Δύο κόρνερ πάνω στη γραμμή τη βγάλανε οι αντίπαλοι. Είχαμε ευκαιρίες. Περισσότερες από την αντίπαλη. Βέβαια, ναι, ο αντίπαλος δεν έκανε κάτι το σημαντικό. Απλά γέμιζε την μπάλα μέσα στα καρέ μας. Σε ένα φάουλ που έδωσε ο υπόπτης από πλάγια θέση, δεχθήκαμε σε ένα στημένο, δεχθήκαμε ένα γκολ. Ένα φτηνό γκολ για εμάς και ένα όμορφο γκολ σε εκτέλεση για τον αντίπαλο. Στο 37ο λεπτό, αν θυμάμαι, και πήγαμε έτσι στο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε μέσα να πιέσουμε τον αντίπαλο. Φυσικά είναι δύσκολο σε αυτό το παιχνίδι όταν η μπάλα είναι συνεχώς στον αέρα να πιέσεις. Και εμείς προσπαθούμε να βάλουμε την μπάλα στα καρέ, οι αντίπαλοι την διώχνουν συνεχώς. Γίναν κάποιες αλλαγές. Παίξαμε πιο επιθετικά, βάλαμε επιθετικούς μέσα. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε γκολ, ενώ μπορούσαμε με τον Καραγιάννη να ισοφαρίσουμε σε 2-3 περιπτώσεις. Δεν τα καταφέραμε και ο αντίπαλος, κι αυτός φυσικά θα μπορούσε στην κόντρα να πετύχει ένα δεύτερο γκολ πιο νωρίς. Μετά το παιχνίδι έγινε πάνω κάτω η μπάλα και εμείς μπορούσαμε να ισοφαρίσουμε και ο αντίπαλος μπορούσε να πετύχει δεύτερο γκολ. Το πέτυχε ο αντίπαλος στις καθυστερήσεις, στο 93-94 και έληξε το μάτς 2-0. Τα παιδιά προσπάθησαν να τους δώσουν συγχαρητήρια, κάναν αυτά που είπαμε. Το θέμα είναι ότι δεν είχαμε την τύχη σήμερα και δεν καταφέραμε να πετύχουμε να πάρουμε κάτι από αυτό το παιχνίδι. Συνεχίζουμε, την Τετάρτη έχουμε ένα αγώνα κυπέλου και την επόμενη Κυριακή ένα σημαντικό παιχνίδι με τον Πετρετή μες στην έδρα μας που πρέπει οπωσδήποτε πάση θυσία να το κερδίσουμε. Έχει Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ και εύχομαι, πιστεύω από εδώ και πέρα η ομάδα σου να δει τα λάθη της και να κερδίσει. Ευχαριστούμε πολύ, θα τα διορθώσουμε και να είμαστε καλύτεροι στο μέλλον. Έγινε, ευχαριστώ πολύ.